Κυριότατε, κύριε Υγεία Πρόεδρε της Ελλάδος, πρόσωποι της Βαϊκής Ενώσεως στην Παλαιστινιακή Αρχή, αγαπητοί επίστολοι πατέρες και αδελφοί, ημέρα χαράς και ευφροσύνης, επέφανε λιμή η σημερινή ημέρα κατά την οποία εορτάζουμε την επέτειο της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821. Το γεγονός τούτο αφορά στην εκτιστέφρας πανηγενεσίας του ευσεβούς έθνους των Ελλήνων και σύμπαντος του ευσεβούς γένους των αλλοθρίσκων Οθωμανών του Δίαν Τελεσάντων Ορθοδόξων Ρωμαίων. Η επέτειος της 25ης Μαρτίου 1821 ανεγνωρίστη ως πράξης μοναδική και ανεπανάλητος δια την παγκόσμια ιστορία. Και τούτο διότι η των Ελλήνων Επανάστασης κατά του δυνάστου κατακτητού είχε χαρακτήρα όχι ιδεολογικών αόριστων και αφηρημένων, αλλά λία συγκεκριμένων. Η Επανάσταση του 1821 διεκρίθη ως αγών υπερθεσμών ιερών, φιλονότη πίστεως και πατρίδος. Δια την πίστη του Χριστού την Αγία και την πατρίδα, κατά το σύνθημα των αγωνιστών του 1821. Επιπλέον, δε, η Επανάσταση του 1821 υπήρξε αγών υπερπροασπίσεως των θείων και αναφερέτων δώρων της ελευθερίας και της εθνικής ανεξαρτησίας. Επίση, ο Θεός εξενός αίματος πανέθνος κατοικείν επί της γης, ορίσας δασοροθεσίας της κατοικίας αυτών κατά των αγιογραφικών λόγων. Γραίος ιερών επιτελούσα και ιερά για τα πτήμωνα αδελφό της, προσήλθομαι κύρωστε και πιστεπώνυμος λαός εις των τόπων του Σταυρικού Μαρτυρίου και της Τριμμένου Ταφής του Σωτήρου Σημών Χριστού, δηλωνότι εις των πανήρων λαών της Αναστάσεως, εν θα ετελέσαμε να ευχαριστήριο δοξολογία και ανεπέμψαμε ευχαριστηρίους δεήσεις επί τη απελευθερώση και την πανγενεσία του ευσεβούς γένουστε και έθνους ημών εις των Άγιων Τριαδικών ημών Θεών. Έτι δε ανεπέμψαμε οικετηρίους ευχάς, υπεραιωνίας αναπαύσεως και μνήμης και μακαρίας αναπαύσεως των ψυχών των υπερπίστεως και πατρίδος ηρωικώς αγωνισαμένων και ενδόξως εν της ηρής ημών αγώση πεσόντων. Της Θείας τάχτης ευεργεσίας, κοινωνή και κληρονόμη γενόμενη και εμείς, εις να αποτελούνται στο ευσεβές και Χριστόν μου γένωστε και έθνος των Ρωμαίων Ορθοδόξων Χριστιανών, των διαβιούντων εν τη Αγία Γη και εν το ευρυτέρω χώρο της μέσης, της νοπαθούς μέσης Ανατολής, δεόμεθα του Δομήτρος της Εκκλησίας ημών Κυρίου Ιησού Χριστού, όπως χαρίζεται παντή έθνη και λαό, την αυτού ομόνια ειρήνη, ελευθερία και ανεξαρτησία. Επίδε τούτης, υψώνοντας το ποτήριον ημών, αναβοήσαμε ζήτω 25η Μαρτίου. Ζήτω το ευλογημένο ημών έθνος και γένος. Ζήτω η Ελλάς. Ζήτω η Ρωμιοσύνη και η ναυκή μόνο αδελφό της. Ζήτω.